έχουμε στη δεύτερη εκπομπή μας πέντε εκλεκτούς σολίστες έτσι, και μαθητές του γυμνασίου, του μουσικού γυμνασίου Παλίνης. Καθότι η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα μουσικό αφιέρωμα στο μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης. Εξαιρετικά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη Σπύρου. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Πόσο χρονών είσαι? 14. Και τι όργανο σπουδάζεις στο σχολείο? Ακορντεόν. Ακορντεόν. Αλλά νομίζω ότι στο σχολείο κάνετε και άλλα όργανα, έτσι? Εκτός ναι. από ναι. αυτό που επιλέγετε εσείς. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Έχουμε κοντά μας επίσης την Ναταλία Χατζοπούλου. Γεια σου, Ναταλία. Γεια σου, Ναταλία. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 16 χρονών. Πρώτη λυκείου πάω και παίζω πιάνο και τσέλο. Πιάνο και βιολοντσέλο. Δύο όργανα. Τα καταφέρνεις? Είναι μια χαρά. Είναι πολύ μια χαρά, μπράβο. Τόσο δύσκολα όργανα και. Μπράβο, θα πρέπει να μελετάς πάρα πολύ ή να έχεις πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα τη διαπιστώσουμε σε λίγο όμως. Έχουμε επίσης και την Αρετή Μελάνη. Γεια σου, Αρετή. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Όλα καλά? Μια χαρά. Πες μας την ηλικία σου. Είμαι 18 χρονών και Μάλιστα. παίζω κλασική κιθάρα. Κλασική κιθάρα. Δηλαδή σύγχρονα έργα δεν θέλεις να τα αγγίσεις καθόλου? Όχι, απλά. Με τα υπόλοιπα ασχολούμαι έτσι περισσότερο στον ελεύθερο μου χρόνο. Η βασική μου μελέτη είναι αυτό, κλασική Αλλά κιθάρα. Το κλασικό είναι πάντα το πιο. Σου δίνει πάντα τις πιο γερές βάσεις, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και έχουμε και ένα καταπληκτικό ντουέτο επίσης από το μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης. Είναι ο Αντώνης Γκινοσάτης και ο Γιώργος Βαλιανάτος. Ο Αντώνης παίζει βιολί. Παραδοσιακό βιολί. Παραδοσιακό βιολί και ο Γιώργος λαούτο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Συνεργάζεστε ως ντουέτο πολύ καιρό? Από τότε που άρχισαμε, που μπήκαμε στο σχολείο. Ναι. Την πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Από την πρώτη γυμνασίου. Και τώρα πηγαίνετε σε ποια τάξη? Πρώτη λυκείου. Πρώτη λυκείου. Άρα είσαστε 16. Πολύ ωραία. Να σας ακούσουμε λοιπόν και εσάς σε λίγο. Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, κοντά μας και τον καθηγητή του Μουσικού Γυμνασίου Παλίνης, τον κύριο Σταύρο Κατριτζόγλου. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας. Ο κύριος Κατριτζόγλου, να πούμε ότι είναι κιθαριστής, σολίστ κιθάρας. Είναι συνθέτης. Είναι και συνθέτης. Στο Μουσικό Γυμνάσιο, ποια ακριβώς είναι η ιδιότητά σας? Στο Μουσικό Σχολείο είμαι καθηγητής κιθάρας. Πολύ ωραία. Κλασικής κιθάρας. Άρα λοιπόν, όλα τα παιδιά που σπουδάζουν κιθάρα στο Μουσικό Γυμνάσιο της Παλίνης περνάνε από τα χέρια σας, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι? Όχι, υπάρχουν άλλοι τρεις συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Που συνεργαζόμαστε στην τάξη της κιθάρας. Μουσικό σχολείο σημαίνει σχολείο και μουσική. Όπως λέει και η λέξη. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Τώρα, αυτή η μουσική είναι ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκής κατεύθυνσης, αλλά το σχολείο και όλα τα μουσικά διαθέτουν έναν εξαιρετικά δυνατό παραδοσιακό τομέα όπου κάνουν και θεωρητικά και όργανα παραδοσιακά. Κύριε Κατριτζόγλου, ποια παιδιά μπορούν να εγγραφούν σε ένα μουσικό γυμνάσιο? Όχι μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο της Παλίνης, το οποίο εκπροσωπείται σήμερα, αλλά γενικότερα. Φαντάζομαι ισχύει η ίδια διαδικασία επιλογής. Χρειάζεται τα παιδιά να έχουν κάποιες ειδικές μουσικές γνώσεις, γενικές γνώσεις, ή απλά, εάν διαπιστώσετε την ικανότητα του να δεχθούν μουσική εκπαίδευση, είναι αυτό αρκετό για να εισαχθούν? Για να εισαχθεί ένα παιδί στο μουσικό από την έκτη τάξη του δημοτικού προς την πρώτη γυμνασίου, κάνει μια αίτηση και δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει από πριν μουσική. Δίνει μια σειρά από μουσικά τεστ τα οποία δεν απαιτούν μουσικές γνώσεις. Η αγάπη για τη μουσική είναι το πρώτο. Η αγάπη από για τη μουσική, και πέρα και κάποιες... Βάζουμε μια άνω τελεία εδώ. Γιατί ξεκινάει γιατί το κοντσέρτο. Τώρα, αγαπητά μας παιδιά, ξεκινάει το κοντσέρτο. Λέω να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη. Ωραία. Μιχάλη, συμφωνείς? Μιχάλη, ξεκινάς. Ή θες να πας δεύτερος ή τρίτος? Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα. Ωραία. Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ξαναπαίξει την τηλεόραση? Ναι. 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 Άρα αισθάνεσαι. Ναι. Επομένως, είναι οικείο το περιβάλλον ενός τηλεοπτικού πλατό. Έτσι. Τώρα. Και θα μας παίξεις τι? Το Invention του Modest Mussorgsky. Ωραία. Ετοιμάζεσαι. Παίρνεις τη θέση σου. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο Μουζόρσκι, για όσους δεν γνωρίζουν ίσως, είναι ένας πολύ σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Και έχει γράψει ένα πολύ σπουδαίο, είναι πολύ δημοφιλές έργο. Μπράβο, αυτό που τον έκανα, που απογείωσε τη φήμη του, είναι πιο κομμάτι, πιο έργο του. Λέγεται Εικόνες από μια έκθεση,
Και τι είναι αυτό? Περιγράφει μουσικά κάποιους πίνακες, τους οποίους τους είχε ζωγραφίσει ένας φίλος του. Νομίζω μάλιστα ότι δεν σώζονται πλέον όλοι οι πίνακες αυτοί. Και για κάθε πίνακα έχει κάνει και μία μουσική. Αυτός ο κύκλος λοιπόν του, αυτού του έργου ονομάζεται «Εικόνες από μία έκθεση». Και δηλαδή είναι σαν να γίνεται ένας περίπατος καθώς βλέπεις τους πίνακες μέσα στην έκθεση. Πάμε, Μιχάλη. Μπράβο, μπράβο, Μιχάλη. Εδώ χειροκροτάμε εμείς, ε. Μπράβο, Μιχάλη. Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ποιο είναι το πιο όμορφο κοπλιμέντο που έχεις εισπράξει για την ερμηνεία σου σε ένα κομμάτι στο ακορντεόν? Μετά από μια συναυλία στο σχολείο μου, μου είπε μια κυρία ότι είναι περήφανη για μένα που έπαιξε έτσι. Σου είπε ότι είναι περήφανη για σένα. Σε γνώριζε αυτή η κυρία? Ναι. Σε γνώρισε. Ξέρεις πώς δημιουργείται ο ήχος σε αυτό το όργανο? Ναι. Πώς? Λοιπόν, να πούμε και στα παιδιά. Ανοίγουνε, όταν πατάμε τα πλήκτρα, ναι, ανοίγουνε μεριές σαν τάπες, να το πούμε κάπως, ναι, έτσι. Που... Μεταλλικά ελάσματα. Και μεταλλικά ελάσματα είναι στο αριστερό χέρι. Α. Και όταν πάλλονται, δημιουργεί το ήχος. Ωραία. Ήδες είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε και πώς λειτουργεί το μουσικό όργανο. Γιατί μας κάνει και παίζουμε καλύτερα. Χρησιμοποιούμε πολύ καλύτερα τις δυνατότητες του. Μπράβο, Μιχάλη μου. Πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε όμως το κονσέρτο, το σημερινό κονσέρτο μας, το τηλεοπτικό μας κονσέρτο. Και τώρα έχουμε πιάνο. Εγώ να πω ότι η Ναταλία η Χατζοπούλου που θα μας παίξει τώρα πιάνο, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, θα μας παίξει μία δική της σύνθεση. Και από ό,τι έχουμε εμείς ακούσει, πείτε τα αυτή μας η σύνθεσή της, ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δεις Ναταλία.
Λοιπόν. Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν την Ναταλία. Ναταλία Χατζοπούλου μας παίζει. Τι έχει συνθέσει. Μας παίζει, το έχει ονομάσει Silence. Ναι, δηλαδή. Σημαίνει στα ελληνικά σιωπή. Ακριβώς. Σ' ακούμε. Ωραία, είμαστε πολύ περίεργοι να ακούσουμε λοιπόν. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιο θερμό χειροκρότημα θέλω εδώ πέρα, γιατί είναι πραγματικά, είναι πολύ σπουδαίο να βλέπει κανείς και να ακούει παιδιά να συνθέτουν μουσική, να γράφουν δική τους μουσική. Και τόσο όμορφη μουσική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις γράψει και άλλα πράγματα? Ναι, έχω γράψει κυρίως για πιάνο, ναι, αλλά και για άλλα όργανα, με ας πούμε πιάνο τσέλο και ένα κομμάτι για ορχήστρα. Για ορχήστρα. Για ορχήστρα, δηλαδή, τι ορχήστρα? Μια κανονική ορχήστρα. Κανονική συμφωνική ορχήστρα. Ναι, αλλά δεν έχω βάλει όλα τα όργανα μέσα. Έχουμε ποιήσει κυρίως τα ένχορδα, ναι, και πνευστά όπως φλάουτο, κλαρινέτο, φαγκότο και ντρομπέτα. Σου ευχόμαστε καλή πρόοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Όμως το ποιος έχει σειρά τώρα, κυρίες και κύριοι.